είναι κάτι που βλέπουμε στην ανόρθωση, ότι ο Λάζαρος και ο Ουάρδα είναι δύο παίκτες που προσπαθούν να οργανωθούν το παιχνίδι της ανόρθωσης και κάνουν τη διαφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που σίγουρα ο προπονητής του Απόλλων θέλει να κλείσει οι χώρους και να μην τους δίνει την ευκαιρία να πιάσουν την μπάλα, να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν, να βλέπουν το γήπεδο. Επειδή μετά θα είναι δύσκολο να τους σταματήσει. Να μην γυρίσει με το προς το τέλος. Είναι παίκτης που δεν μπορείς να τους δώσεις χώρο. Ναι. Που αναφερθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο. Τι περιμένεις να δούμε αύριο στον Αντώνης Παπαδόπουλος? Να συμπληρώσω κάτι, Ρενάτο, πριν απαντήσεις. Μας είπε και νωρίτερα ο Μάριος, ο νεοφύτου, ότι το Παπαδόπουλος είναι έδρα. Είναι όλη τη δύναμη της ανόρθωσης. Και συμπληρώνω σε αυτό είναι που όλη τη δύναμη της ανόρθωσης. Για μένα προσωπικά, αν είναι γεμάτο το γήπεδο, το Παπαδόπουλος είναι το καλύτερο γήπεδο για να παίξει πόση. Όχι μόνο για μένα. Να παίξεις φορώντας τη φανά της ανόρθωσης. Ναι, όχι αλλά ανάποδα. Όχι ανάποδα, αλλά και σαν αντίπαλος. Μας αρέσει να παίξουμε στο Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Αλλά είναι ζώρικο να είσαι αντίπαλος. Αλλά όταν είσαι αντίπαλος είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Ναι, ναι. Αλλά όταν παίζεις στην ανόρθωση στο Παπαδόπουλο είναι άλλο ναι. θέμα. Άλλη ομάδα, οι παίκτες νιώθουν άλλη αύρα, δεν ξέρω, άλλη ενέργεια. Πολύ δύναμη. Είναι απίστευτο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, πριν περάσουμε στη Νέα Σαλαμίνα. Τι θυμάσαι Ομόνια από ΕΛ Ομόνια? Και τι θυμάσαι, τι σου έχει μείνει στο μυαλό, ανόρθωση Απόλλωνας, Απόλλωνας ανόρθωση. Ένα παιχνίδι από το καθένα. Εντάξει, δεν θα σου βάλουμε εύκολα μόνο. Όχι, έβαλα γκολ σε ένα ντέρμπι από ΕΛ Ομόνια, που ήταν στο 2 ή το 3 λεπτό, το δεύτερο ή το 3 λεπτό νομίζω. Στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα το παιχνίδι και ήταν χαμός, μπήκα πίσω από το δέρμα και πανηγυρίσαμε με τη φίλη της Ομόνιας και ήταν τέλειο. Το άλλο παιχνίδι τώρα, ανόρθωσης Απόλλων. Δεν θυμούμαι τόσο καλά, επειδή δεν είχαμε καλά παιχνίδια μαζί τους νομίζω. Ναι. Εντάξει, άμα είναι καλά τα αποτελέσματα, τα ξεχνάμε εύκολα. 50-50 στον Παπαδόπουλος ή έχει προβάδισμα κάποιος? Η ανόρθωση στην έδρα της, εγώ πιστεύω ότι πάντα θα έχει ούτε και 5% έχει προβάδισμα. Ακόμα και αν είναι σε αυτή την κατάσταση ακόμα η ανόρθωση και Απόλλωνας. Πήραν και μια νίκη τώρα πολύ σημαντική που μπορεί να τους δίνει ψυχολογία για να παίξουν αυτό το παιχνίδι πολύ σημαντικό για την ανόρθωση ειδικά. Αλλά στην έδρα τους. Η κούραση δεν θα μετρήσει, Ρενατό? Συγγνώμη. Η κούραση. Έχει παίξει η Ευρώπη και η Ομόνια. Ναι, αυτό λέω. Σε αυτά τα παιχνίδια, όταν είναι ντέρμπι, όχι. Πιστεύω όχι. Επειδή οι παίχτες πάντα να βρίσκουν δύναμη για να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Ρενατό, τώρα, Σαλαμίνα. Είναι νέο κεφάλαιο. Εντάξει, νέο κεφάλαιο. Επιστρέφεις ουσιαστικά στη Νέα Σαλαμίνα, ήσουν και πριν. Ξεκίνησε καλά. Μετά. Μια κοιλιά. Τώρα ξανά καλά. Γιατί? Πρέπει να βρούμε και εμείς τη σταθερότητα μας για να παίξουμε το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξουμε να κερδίσουμε. Να πάρουμε. Νέα Σαλαμίνα, σίγουρα. Αυτό είναι κάτι που είπα σε όλους, ότι δεν μπορούμε. Πρέπει να σταματήσουμε ποδόσφαιρο όλοι εκεί μέσα, αν δεν θα βγούμε πρώτη κατηγορία. Γιατί μας δίνουν τα πάντα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας? Η Σαλαμίνα. Μέχρι τώρα το παραδείγμα. Πώς πρέπει να σεβαστούμε. Αυτό λέω. Η ομάδα που είναι στην πρώτη θέση. Εμείς ακόμα είμαστε μακριά. Πρέπει όμως. Ναι, αλλά τα τελευταία παιχνίδια, Ρενάτο, πάτε καλά. Πάμε πολύ καλά. Δεν είναι αρκετό ακόμα. Ακόμα είμαστε στην πέμπτη θέση. Γενικότερα, πώς βλέπεις την ποιότητα της δεύτερης κατηγορίας, του πρωταθλήματος? Επειδή έχεις παίξει και πρώτη κατηγορία. Ναι, σίγουρα δεν έχει τόση ποιότητα όπως την πρώτη κατηγορία, αλλά έχει ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι όλες τις ομάδες προσπαθούν με το κάθε τρόπο να παίρνουν τα αποτελέσματα. Όχι τόσο ποιοτικά, αλλά είναι δύσκολο να παίξεις δεύτερη κατηγορία. Ναι. Παίζει δύναμη πολύ. Πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Και δυστυχώς χάνουν. Χρόνο, συνθήκες στα γήπεδα που. Ναι. Πολύ παράγοντα. Να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η Νέα Σαλαμίνα, είπαμε ότι έχει στόχο το να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Είπες ότι αν δεν έρθει η άνοδος στην πρώτη κατηγορία θα είναι αποτυχία για όλους. Μεγάλη αποτυχία. Στο αμόχωστος. Είπες ότι η διοίκηση σας δίνει τα πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε παρουσιαστεί όλη αυτή η κοιλιά, τι είχε γίνει? Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο μια φορά και του έλεγα κάτι ότι ευτυχώς ο πρόεδρος ήφερε την ηρεμία για να καταλάβει ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει το momentum ότι μπορεί να κάνεις και όλα σωστά και δεν σου βγαίνει. Yeah. Δυστυχώς εμείς τώρα στη Σαλαμίνα περάσαμε το momentum ότι πέσε κατηγορία. Όλοι ήταν αρνητικοί. Yeah. Όλοι γύρω από την ομάδα ήταν όλα αρνητικά με ο κόσμος που ήταν δίκαια. Απογοητευμένος, yeah, yeah. Η διοίκηση, όλοι. Και πολλοί ποδοσφαιριστές έμειναν. Έμειναν στην ομάδα. Και είναι δύσκολο μετά να αλλάξεις αυτό. Και σίγουρα ήταν σημαντικό τώρα που κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια που δεν καταφέραμε μέχρι το Σάββατο να κερδίσουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Και σίγουρα από τώρα θα πάμε πολύ καλύτερα.